συνέβη το εξής. Κανονικά θα ολοκληρωνόταν. Ψοκόμψα. Η εκπομπή, ο κύκλος της εκπομπής Made in Star, στο Star με την Νικολέτα Ράλη και είχαμε ακούσει ότι μετά το Πάσχα η Ελεονόρα Μελέτη θα πάρει τη σκυτάλη και θα είναι μεσημεριανή μελέτη. Σωστά. Πολύ σωστά. Την Τετάρτη όμως ήταν η τελευταία εκπομπή. Χωρίς να το ξέρουν όμως. Όχι, ξέραν τα παιδιά ότι θα χαιρετήσουν Παρασκευή. Ναι. Τετάρτη όμως. Μεσολάβησαν οι δύο μέρες της απεργίας. Ναι. Με αποτέλεσμα μπορούν να χαιρετήσουν και με ρε παιδί μου, πολύ άκομψο. Είναι άκομψο. Και εγώ έχω κόπη Πέμπτη, είναι πολύ ωραία. να σας πω ότι η Νικολέτα έγραψε και όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν πρόλαβαν και να χαιρετήσω μέσα από την εκπομπή. Δεν ήταν η ώρα μας, μάλλον, ούτε για αυτό. Όμως εμείς βρήκαμε την Νικολέτα σε μια εκδήλωση και μίλησε και για το κόψιμο της εκπομπής της και για την αντικατάσταση, για όλα. Οπότε θα το σχολιάσουμε μετά. Με την κρίση πώς θα πας, δηλαδή την αντιμετωπίζετε εύκολα, έχετε κάνει περικοπή? Είμαι θύμα της. Δηλαδή θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Μιλάτε για αυτό που έχουμε ακούσει όλοι. Ναι. Σας αγχώνουν αυτά που ακούγονται. Τι θα γίνει τελικά με την εκπομπή σας? Η εκπομπή μου θα σταματήσει. Λόγω της οικονομικής κρίσης συμβαίνει αυτό? Είναι λόγω του ότι θα υπάρξουν κάποιες περικοπές και στα πλαίσια δυστυχώς πρέπει να λιγοστέψουν οι βάρδιες. Δεν είναι θέμα δηλαδή της εκπομπής και αν το πήγε καλά ή όχι. Εμείς μια χαρά τα πήγαμε. Δεν είχαμε κανένα παράπονο ούτε από τους εαυτούς μας αλλά ούτε και από τους ανωτέρους μας. Τι να κάνουμε. Όλα καλά. Την υγειά μας να έχουμε, παιδιά. Ισχύει ότι θα μεταφερθεί η εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη στη δική σας ώρα? Όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, κάτι τέτοιο θα συμβεί. Αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα και το πώς θα το χειριστώ με τα μέσα καλή ώρα. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ. Όχι ότι παίρνω πότε γραμμή. Ό,τι θέλω και ό,τι νιώθω λέω. Αλλά δεν ξέρω, αλήθεια. Όμως η πορεία σας ήταν πάρα πολύ καλή στην εκπομπή. Οπότε έχετε συζητήσει με το κανάλι, ίσως να σας απορροφήσουν κάπου αλλού? Να δούμε, θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Ούτως ή άλλως είναι και γιορτές τώρα, είναι το Πάσχα. Εμείς σαν σταθμός σταματάμε κάποια προγράμματα γιατί πάνω απ' όλα τα παιδιά που θα είναι στο σπίτι. Θα δούμε. Η εκπομπή σας δηλαδή μέχρι πότε θα είναι, μέχρι ποια μέρα θα σας δούμε? Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και απεργίες. Θα δούμε. Τουλάχιστον ελπίζω να προλάβω να πω γεια. Αυτό με ενδιαφέρει. Κάνει και εγώ βρε Νικολέτα με αυτό το. Εντάξει, αξιοπρεπέστατη βέβαιως. Και πολύ ειλικρινής ρε εσύ. Πολύ ειλικρινής. Ούτε θα δείτε, ούτε θα μάθετε, ούτε θα ακούσετε. Ναι, κόβε, σταματάει εκπομπή. Στεναχωριέμαι πολύ στα πλαίσια των περικοπών. Πολύ ειλικρινής, πολύ έξω από τα δόντια. Να δείτε τα δημοσιεύματα. Εντάξει, θα μπορούσε ρε εσύ Παύλο να πει δεν θέλω να μιλήσω τώρα γι' αυτό. Γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Προφανώς σου λέει θέλω να προλάβω να χαιρετήσω. Ή θα μπορούσε να παραπάνω στο σταθμό. Να σου πει, παιδιά, δεν ξέρω, ρωτήσατε το σταθμό και τα λοιπά. Πάντως, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα και το λέω από ιδία πείρα από το να είσαι στον αέρα μιας εκπομπής, να δουλεύεις για αυτή και να ξέρεις και να ακούγεται ένα όνομα και να λέει έρχεται αυτό το όνομα να σε αντικαταστήσει. Παιδιά, είναι μια πολύ σκληρή εποχή. Είναι μια σκληρή εποχή. Για όλους, για όσους είναι στην τηλεόραση, για όσους είναι πίσω από τηλεόραση, σε όλες τις δουλειές δυστυχώς και ειδικά σε αυτόν τον χώρο έτσι είναι τα πράγματα. Κρίμα για όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Αλλά μια χαρά είναι η Νικολέτα, στα πάντως, εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτό της έκανε πάρα πολύ καλό φέτος. Πήρε βήμα, βγήκε στην πρώτη γραμμή, τη μάθαμε όλη την Νικολέτα Ράλη όσοι δεν τη γνωρίζανε. Έγινε ευρέως γνωστή και έδειξε τις ικανότητές της και πραγματικά είναι μια κοπέλα που μπορεί να τα απεξέλθει πάρα πολύ καλά στην εκπομπή και να σταθεί μόνη της και να σταθεί μπροστά στα πόδια της. Θα πάρει η Ελεονόρα Μελέτη τη θέση αυτής της εκπομπής, το team δηλαδή, όλη, ναι, εκπομπή. Όλη η εκπομπή θα μεταφερθεί. Νομίζω λέγεται, μετονομάστηκε σε μεσημεριανή μελέτη. Έχει γράψει και ένα κείμενο η Ελεονόρα Μελέτη, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι όντως μεγάλο. Ναι, και το οποίο αναφέρεται γενικότερα και στην παρουσία της μεσημεριανή ζώνη, αλλά και σχολιάζει κάπως περίεργα, αν θέλετε την άποψή μου, το γεγονός ότι κόπηκε μια εκπομπή. Το συγκρίνει με το γεγονός ότι παραμένει μια άλλη εκπομπή. Μπορεί να κόπηκε μια εκπομπή, να έχασαν κάποιοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια άλλη εκπομπή. Και διατηρούν κάποια άλλη τη δουλειά τους. Και θα συνεχίσουν να έχουν κάποια άλλη δουλειά. Έχει γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, το κείμενο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αρένα. Το κείμενό της. Ναι. Γιατί το κείμενο, επειδή το διάβασα και εγώ στο editorial στο Queen.gr, αναφέρεται από την αρχή της καριέρας της σε πράγματα. Δηλαδή για το πώς ξεκίνησε, για το ότι κατηγορήθηκε πολύ, για το ότι χτυπήθηκε, για το ότι τα κατάφερε, που δεν πίστευε στον εαυτό της και ξαφνικά ο σταμάτησμα λέει πίστεψε σε αυτήν και την έσπρωξε και της έδωσε την εκπομπή αυτή και τελικά πέτυχε το στοίχημα. Όλοι τρώμε ξύλο στην αρχή και ο Κώστας ανέφαγε ξύλο την εποχή με τη Ρούλα.
ξύλο. Ακόμα έχω μελανιές. Ακόμα έχω. Δηλαδή... Γιατί με την εποχή με την άναβηση δεν είχε φάει ξύλο. Ναι, απλά, καλά, με την άναβηση ήταν. Ας το πούμε, πιο προσωπικό. Ναι. Έτσι. Απλά θέλω να πω για το κείμενο. Και επειδή είναι... δηλώνουν και οι δύο πλευρές, και από την πλευρά της Ελένης, όχι η ίδια η Ελένη, αλλά και η Ελένη Ρομελέτη, ότι όλα είναι χαλαρά και εντάξει, πάμε να κάνουμε μια εκπομπή. Ωστόσο, άμα δούμε τις αλλαγές που έχουν κάνει σε εκπομπές τους, που έχουν κάνει αλλαγές και θα τις δούμε στην πορεία, δείχνουν ότι δεν είναι πολύ χαλαρή έτσι όπως το περιγράφουν και οι δύο εκπομπές. Κοίτα, μα και οι δύο είναι υπολογίσιμοι μια στιγμή. Κατεβάζει πολύ, δεν το βαρύ οπλισμό αυτή τη στιγμή το Στάρ απέναντι από την Ελένη, που ήδη έχει χτίσει μια ζώνη αυτή τη στιγμή. Γιατί έκανε παρέλαση φέτος η Μενεγάκη, έτσι. Καλός ή κακός, τα πράγματα τώρα είναι να τα λέμε όπως είναι. Παρέλασε ένα περίπατο, μήπως. Βέβαια, έκανε περίπατο. Γιατί για μένα. Ο κόσμος αποφάσισε ένα άλλο είδος εκπομπής εκείνη τη στιγμή. Η Νικολέτα πήγε στην Πεπατημένη με μια εκπομπή gossip, δυνατού gossip, έτσι. Και το λέω και πάλι επειδή το είδα και πώς αντιμετώπισαν και το δικό μου θέμα και κάποια άλλα θέματα. Βαρύ gossip. Και η Ελένη πήγε με κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος αυτό επέλεξε. Από εκεί και πέρα τώρα βάζει και το βαρύ πυροβολικό, το Σταρ βάζει τη μελέτη και γίνεται κατευθείαν μία ίντριγκα. Για μένα αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει επιλέξει λόγω της κρίσης άλλη θεματολογία. Δεν είναι αυτό που άρεσε παλιότερα. Δεν ξέρω, συμφωνείς Κώστα? Όχι, συμφωνώ, αλλά βλέπω ότι έχει να κάνει όμως πολύ και με αυτό με το κόψιμο Βάρδιον. Ναι, έχει, βέβαια έχει να κάνει ότι μειώνεις. Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει την Ελεονόρα ή όχι το ότι γίνεται. Προς το τέλος της σεζόν. Ουσιαστικά, σαν δοκιμή μου φαίνεται εμένα. Δηλαδή, το τελευταίο τρίμηνο να δούμε αυτό πώς θα μας πάει για να το συνεχίσουμε του χρόνου. Αυτό είναι κάτι που κάνουν τα κανάλια. Της Ελεονόρας, δεν νομίζω πως είναι θέμα δοκιμής, γιατί η Ελεονόρα έχει συμβόλαιο νομίζω για άλλα δύο χρόνια. Ναι, όχι, δοκιμή η εκπομπή στην ώρα αυτή. Δεν είναι στο πρόσωπό της. Ναι, ενδεχομένως. Αυτό θα τη βοηθήσει, πιστεύετε. Δεν είχε και επιλογή, νομίζω. Δηλαδή, αν ο σταθμός σου πει ότι. Θα μπει σε εκείνη τη συγκεκριμένη ζώνη. Θα μειώσουμε το budget. Θέλουμε να μειώσουμε το budget και πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Λόγω κάποιων οικονομικών δυσχεριών. Ναι, όχι, άλλο ρωτάω. Αν πιστεύετε ότι θα την ευνοήσει το ότι είναι στα μέσα τη σεζόν. Εγώ νομίζω πως ναι. Γιατί νομίζω ότι παίρνει μια ζώνη η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Και νομίζω ότι μόνο ανωδική μπορεί να είναι η πορεία εκείνη τη ζώνη. Τώρα για το πόσο δεν ξέρουμε. Επομένως θεωρώ ότι θα την ωφελήσει σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θα ωφελήσει και το κανάλι. Θα είναι και οι υπόλοιποι στην παρέα. Βέβαια, της Ελεονόρας. Όχι, εννοώ οι υπόλοιποι της Νικολέτας. Παπούλιας, νομίζω ότι θα είναι η ομάδα της πρωινής. Όπως είναι. Η πρωινή μελέτη γίνεται μεσημεριανή. Δεν θα τα βγει ούτε γίνει. Δεν ξέρω αν κρατηθεί κάποιος. Μια συνέντευξη που είπε ότι θα γυρίσει στο δελτίο ειδήσεων. Ωραία. Πάντως, από ό,τι έχω δει και εγώ, έχω συγγνώμη, ότι τα υπόλοιπα team, μάλλον τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ότι κάπου θα απορροφηθούν. Mm-hmm. Μακάρι να μην χάσει πολλοί κόσμο στη δουλειά. Και κάποιοι να μπουν και στη. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα δούμε.